Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 20 Μαΐου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν διεθνώς, αυτά που συμβαίνουν εθνικώς, αυτά που συμβαίνουν στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και βεβαίως επηρεάζονται, διαμορφώνουν την πορεία, την εξέλιξή μας. Τα τυπικά υπάρχουν στις οθόνες σας, τόσο το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπως επίσης και τα δύο email της εκπομπής. Επίσης, η δυνατότητα να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίου μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο από την κεντρική ιστοσελίδα www.aegeotv.gr. Υπάρχει πάντα στα δεξιά η εφαρμογή του live stream. Επίσης, την επικράτεια, το λέω αυτό διότι από εδώ και μπροστά, πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε με διάφορες περιοχές της χώρας. 651 από την Κοσμοτέ και βεβαίως για την περιφέρεια του Αιγαίου 23 μέσα από την πλατφόρμα της Zandigia. Σε τίτλους η σημερινή επικαιρότητα. Ομόφωνα ένοχη, ιδίως το μεικτό ορκωτό εφετείο για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Σήμερα ξεκινάει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, περίπου 100 στελέχη από τα 12 στο συνέδριο που θα γίνει στο Φάλερο, στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βοντό. Σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην Σύρο, πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια, σε μια διαζώση συνεδρίαση. Μείζον θέμα αυτή η απόφαση δημιουργίας ενός DMO για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ετοιμότητα από την χώρα και από τις υγειονομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κάποιου κρούσματος της ευλογίας των πιθήκων. Και ενίσχυση του τομέα υγείας στα νησιά ζήτησαν χθες στην Αθήνα, στην ΠΕΔ, παρουσία της Υπουργού της κυρίας Αγκάγκα, η Δήμαρχη των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε από τα θετικά, από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία της σεζόν φέτος, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας, να δούμε τι γίνεται στην Ρόδο, αφού έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε, κατά την κρίση μου είναι ο ιδανικότερος γκουρού του τουρισμού στην περιοχή, είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και βεβαίως Γενικός Διευθυντής των Άτριουμ, ο κύριος Γιώργος Ματσίγκος. Καλησπέρα κύριε Ματσίγκο. Καλησπέρα σε σένα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν και άλλοι γνώστες του τουρισμού, όχι μόνο της Ρόδου και της Ελλάδος. Απλά είμαι και εγώ ένας από αυτούς, ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του την επαγγελματική καριέρα στον τουρισμό. Θέλω να ενημερώνομαι και ό,τι γνωρίζω θέλω να το μεταδίδω. Και μου δίδεται ευκαιρία πάντα μαζί σου να μεταφέρουμε αυτά τα οποία γνωρίζω, ώστε να γνωρίζει όλος ο ροδιακός λαός πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος. Αντίμονο, καταλαβαίνω τον τρόπο που εσείς αναφέρεστε και βεβαίως έχω και εγώ το δικαίωμα μετά από πόσα χρόνια να κάνω και μια αξιολόγηση ανθρώπων, έχοντας βιώσει υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς, ανθρώπους του τουρισμού, ξενοδόχους, όλο τον κόσμο. Μεγάλη πορεία αντίστοιχα και δική μου, οπότε επιτρέψτε μου το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα τώρα, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξεκινώντας αυτά τα τελευταία χρόνια, αναφέρομαι στα δύσκολα χρόνια, δεν και στα εύκολα, νομίζω ότι πολλοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια ορθή εκτίμηση. Στα δύσκολα χρόνια, θυμάμαι ότι πάντα πέφτατε μέσα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι ο τουρισμός είναι πάρα πολύ εύθραυστο προϊόν. Και φέτος κάνατε μία εκτίμηση. Βλέπετε να βαδίζουμε σε αυτά τα δεδομένα ή μπορεί η θετική έκβαση, αν κάποια στιγμή δηλαδή τελειώσει ο πόλεμος και αντιμετωπιστεί λίγο η ανεργία, να πάμε ακόμη καλύτερα φέτος? Πιστεύω ότι με τα σημερινά δεδομένα είχαμε βάλει στην αρχή τη σεζόν ή το χειμώνα για την σεζόν που ξεκινήσαμε να ξεπεράσουμε τα 2 εκατομμύρια αφίξεις, το οποίο φαινόταν σε πολλούς κάπως δύσκολο ή ακατόρθωτο. Παρ' όλα αυτά εγώ επέμενα ότι είναι εφικτό το γεγονός αυτό. Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι θα το ξεπεράσουμε οπωσδήποτε τα 2 εκατομμύρια αφίξεις. Οπότε κυνηγάμε τώρα τα 2.343.000 που είχαμε το 19, η οποία ήταν η καλύτερη τουριστική περίοδος που είχε η Ρόδος. Μιλάμε πάντα για διεθνείς αφίξεις, άρα ενώ λέγαμε πριν για το 85% του 19, τώρα αρχίζουμε και μιλάμε πια για το 90-95% του 19, διότι από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος πια δεν έχει επηρεάσει και τόσο πολύ. Βέβαια έχουμε τις παρενέργειες και τις επιπτώσεις του πολέμου, η οποία είναι το ενεργειακό και η αύξηση του κόστους διαβίωσης
των πελατών μας, των υποψήφιων πελατών μας, άρα όλων των κατοίκων του πλανήτη και ειδικά στην Ευρώπη που υποδεχόμαστε, πολλούς επισκέπτες. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα πλησιάσουμε το 2019 και γιατί όχι, εάν εξελιχθούν όλα θετικά, μπορεί να πιάσουμε και το 2019, το οποίο θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αν αναλογιστούμε ότι ένα 7% περίπου των πελατών του 2019 ήταν από Ρωσία και Ουκρανία, που από ό,τι φαίνεται, φέτος δεν θα έχουμε αυτή την πελατεία, αλλά έχουμε κάποιες άλλες αγορές, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και ειδικά η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ισραήλ, οι οποίοι πάνε τόσο καλά, που μάλλον θα πάνε καλύτερα από ό,τι πήγαν και το 19. Οπότε θα καλύψουμε την απώλεια της Ρωσίας και της Ουκρανίας και μακάρι να ξεπεράσουμε τα αφήξεις το 19, αλλά οτιδήποτε πάνω από τα 2 εκατομμύρια θεωρείται νομίζω πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο με βάση τα δεδομένα ότι φέτος θα ξεκινήσουμε πραγματικά, θα ξεκινήσουμε το δεξί. Αναφέρομαι στους 2 πρώτους μήνες όπου είχαμε μία άνοδο 13,07%. Διότι η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα, έτσι. Βεβαίως, ξεκίνησε η σεζόν από 25-27 το Μάρτι. Ευνόησε το Καθολικό Πάσχα, το οποίο ήταν 17 Απριλίου. Οπότε είχαμε πάρα πολλές πτήσεις και τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να έχουμε 10.000 περισσότερες αφήξεις τον Απρίλιο φέτος από ό,τι είχαμε τον Απρίλιο του 19. Τον Μάιο είχαμε 285.000. Έχουμε πιάσει ήδη τις 170.000 μέχρι χτες περίπου. Οπότε εξελίσσεται φυσιολογικά και ο Μάιος. Άρα πιστεύω ότι το 285 συν πλην το πιάνουμε. Άρα πάμε συγκριτικά με το 19, όπως και το 19 τους 2 πρώτους μήνες. Από ό,τι φαίνεται οι προκρατήσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι πολύ δυνατές, πάρα πολλές κρατήσεις. Οπότε και εκεί κυνηγάμε τα νούμερα του 19. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, με την έννοια το ότι δεν έχουν ακόμη βγει αυξήσεις στα τουριστικά πακέτα και στα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά σιγά σιγά οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν και ανακοινώνουν ότι από τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν τα αεροπορικά εισιτήρια, όπως επίσης και η τελευταία έρευνα που έγινε στην Γερμανία και ανακοινώθηκε από το Holiday Check, από τη μεγάλη εταιρεία η οποία εκεί βλέπουμε και την ποιότητα, τον προορισμό, αλλά είναι πια και tour operator, ότι τα τουριστικά πακέτα από τον Ιούνιο και μετά θα έχουν κάποια αύξηση. Για την Ελλάδα προβλέπουν περίπου 16% αύξηση. Οπότε ευτυχώς έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις Ιούνιο και Ιούλιο με τις προηγούμενες τιμές. Οπότε μένει να δούμε την εξέλιξη μετά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, όπως και τον Οκτώβρη, με την αύξηση των τουριστικών πακέτων και του μεγαλύτερου ανταγωνισμού, διότι έχουμε να ανταγωνιστούμε φέτος την Ισπανία και την Πορτογαλία, η οποία είναι πολύ κοντινή προορισμή για την Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία, όπως επίσης και η Τουρκία, που και αυτή είναι ανταγωνιστής μας, διότι με τον πληθωρισμό 50 και 60% είναι πάρα πολύ φθηνά. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα πιάσουμε τα 2.343 του 19, αλλά θα πλησιάσουμε το νούμερο αυτό. Ενδέχεται και να το ξεπεράσουμε αν οι αυξήσεις των τουριστικών πακέτων δεν είναι τόσο μεγάλες. Οπότε έχουμε αυτά τα θετικά μηνύματα. Κάποιες άλλες αγορές κινούνται στα επίπεδα του 19. Λίγο προβληματίζει πάλι η Σκανδιναβία, η οποία κινείται λίγο πιο κάτω από το 19. Και να επιθυμίσω ότι και το 19 είχαμε 10% μείωση από τα σκανδιναβικά κράτη, διότι τότε υπήρχε η ακτιβίστρια η Thunberg, η οποία πάρα πολλούς ταξιδιώτες να μην ταξιδεύουν με το αεροπλάνο, επειδή προέβαλε ότι η μεγαλύτερη μόλυνση της ατμόσφαιρας δημιουργείται από τα αεροπλάνα. Ξαναξεκίνησε αυτό το κίνημα, οπότε η Κρέτα Τούμπερκ πάλι επηρεάζει τον κόσμο, οπότε από τα σκανδιναβικά κράτη φαίνεται να κινούμεθα όπως το 19 ή ίσως και μια μικρή μείωση, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι και δίπλα σε πόλεμη κατάσταση. Η Φιλανδία και η Σουηδία είναι δίπλα. Έχουμε το πρόβλημα τώρα της ένταξης στο ΝΑΤΟ, οπότε υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι το 2.300 θα το πλησιάσουμε, άρα το 2 εκατομμύρια που λέγαμε στόχο, ανεβάζουμε τον πύχη και πάμε τώρα στα 2.300.000 διεθνείς αφήξεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
Να σταθώ λίγο στις συνέπειες έτσι του πολέμου και κυρίως την αύξηση του κόστους που έχει να κάνει με τα καύσιμα, διότι στην αρχή του πολέμου οι εταιρείες έλεγαν ότι δεν πρόκειται να παρατηρηθεί κάποια αύξηση φέτος, ότι ήδη έχουν προμηθευτεί τα καύσιμά τους, δηλαδή έχουν κάνει τον προγραμματισμό. Το ίδιο αντίστοιχο ήταν και στην κρουαζιέρα Εμέρη, αλλά τελικά βλέπουν να αλλάζουν και αυτοί, να αναπροσαρμόζουν την τακτική τους, να μιλάνε ή να επιφυλάσσουν αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διαβεβαίωναν ότι έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια και έχουν αγοραστεί και προπληρωθεί και κλειστεί τα καύσιμα. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η ζήτηση και κίνηση, λογικό και αναμενόμενο, διότι ίσως και αυτοί προγραμμάτιζαν τις πτήσεις τους στο 75-80% του 19, από τη στιγμή που υπάρχουν περισσότερες πτήσεις, λογικό και αναμενόμενο να αγοράσουν περισσότερα καύσιμα, οπότε ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά τα τουριστικά πακέτα. Και βέβαια αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζει πάρα πολύ έντονα και ο ξενοδοχειακός κλάδος. Δεν σας κρύβω ότι και εμάς το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εδώ ήθελα να φτάσω, ότι τελικά θα έχουμε εξαιρετικούς αριθμούς, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που αυτά τα οποία ακούγονται από τον χώρο τον επιχειρηματικό έχουν, αν θέλετε, παραπάνω έτσι, ουσία ή πιστικότητα. Εννοώ το κόστος το οποίο έχει αυξηθεί. Το κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ και να υπενθυμίσω ότι οι τιμές που πουλάμε, η τιμολογιακή πολιτική, είναι καθυλωμένες από τις τιμές του 19. Το 19 δουλέψαμε με τις τιμές που είχαμε υπογράψει το 18. Δεν υπήρξαν αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε τον κορονοϊό που αναγκαστήκαμε και δουλεύαμε προσφορά. Όσοι μπόρεσαν και πήραν μια αύξηση για φέτος ήταν της τάξης το 2-3%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με τον πληθωρισμό να τρέχει πάνω από 10% μέχρι τον προηγούμενο μήνα και αυτόν τον μήνα προβλέπεται να αυξηθεί λίγο πάνω. Άρα το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από 15%. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε προσφορές μπορούν να γίνουν, αλλά ούτε και μπορεί κάποια επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί μετά από τόση αύξηση του λειτουργικού κόστους και μία δράνεια των δύο τελευταίων ετών. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, οπότε είναι ευκαιρία να ξαναπιέσουμε την κυβέρνηση. Ήταν η προεκλογική δέσμευση μείωση περαιτέρω του ΦΠΑ στον τουρισμό. Είμαστε στο 13, προεκλογική δέσμευση στο 11 και γιατί όχι ξανά τοπικά την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, διότι θα αυξηθούν όλα τα ταξίδια και τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα δείτε σε 2-3 μήνες θα έχουν σημαντική αύξηση. Άρα είναι ευκαιρία οι τοπικοί φορείς και αρχές να πιέσουν μήπως επανέλθουν και οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, που από ό,τι γνωρίζετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκριθεί, αλλά με ορίζοντα μετά από 4 χρόνια να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, αλλά και στον τουρισμό είναι ευκαιρία τώρα. Και με την ευκαιρία που θα έρθει και ο Υπουργός Τουρισμού την Δευτέρα στη Ρόδο, να πιέσουμε ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο ΦΠΑ στον τουρισμό, διότι θα πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη ΦΠΑ στον τουρισμό είναι 8 με 8,5% και εμείς παραμένουμε αυτή τη στιγμή στο 13%. Άρα υπάρχει αύξηση του λειτουργικού κόστους και υπερφορολόγηση, το οποίο αυτά δεν βοηθούν στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη. Ναι. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καυτό φέτος, κύριε Ματσίκο, και να κάνει με αυτή την έλλειψη προσωπικού. Είναι στοιχεία τα οποία είχαν αρχίσει ουσιαστικά να δημοσιοποιούνται και από την περσινή χρονιά, πολύ πιο έντονα φέτος. Είναι ένα πολυδομικό, από ό,τι καταλαβαίνω, πρόβλημα. Ποια είναι η άποψή σας? Θα ήθελα να ακούσω πραγματικά την άποψή σας για το θέμα. Πράγματι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περισσότερο. Και μάλιστα σε δύο ειδικότητες είναι λίγο πιο έντονο. Είναι το προσωπικό στην κουζίνα και το προσωπικό καθαριότητα στους ορόφους, το οποίο φαινόταν ότι θα εμφανιστεί και εμφανίστηκε πιο έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, διότι υπήρχαν και αυξημένες επιδοτήσεις από το κράτος. Οπότε πολλοί προτίμησαν να παίρνουν τα 534 και μαύρη απασχόληση. Υπήρξε σημαντική αύξηση μαύρης απασχόλησης. Επίσης υπάρχει σημαντική αύξηση που δεν το αντιλαμβανόμαστε των κλινών μέσω του Airbnb, τα οποία είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, βίλες, κατοικίες, τα οποία απασχολείται αρκετό προσωπικό και μάλιστα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο γίνονται πια έλεγχοι, όπως και στην Ελλάδα είχε ανακοινωθεί ότι θα ελεγχθεί, διότι είναι ένα είδος παρεμπορίου να απασχολείται πολλοί κόσμος
ανασφάλιστος. Οπότε στράφηκαν πολλοί νέοι προς τα εκεί. Επίσης έχουμε το φαινόμενο το ότι συνταξιοδοτούνται πάρα πολλοί και δεν αναπληρώνονται οι καινούριες θέσεις. Επίσης υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος από τη Βόρειο Ελλάδα, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια δεν κατέβηκε, διότι προτίμησε να παίρνει την επιδότηση και να βρει μια άλλη απασχόληση που απασχόλησε στον τόπο του. Φαίνεται ότι πάει να εξομαλυνθεί τουλάχιστον από τη Βόρειο Ελλάδα. Αρχίζουν και έρχονται αρκετοί βορειοελλαδίτες ξενοδοχείο υπάλληλοι. Βέβαια, εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να τονίσω και πάλι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε και το θέμα της τουριστικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, να γίνει ενημέρωση του κόσμου από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, να αποκτήσουμε τουριστική συνείδηση και τουριστική νοοτροπία, να ασχοληθούν οι νέοι προς τον τουρισμό. Βέβαια, να μην εγκαταλείπουμε την γη και την καλλιέργεια της γης, διότι τα λάθος, η εγκατάλειψη, και τώρα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, δεν παράγει πια η Ρόδος, θα τα αγοράζουμε από άλλους προορισμούς τα οποία είναι ακριβότερα. Και σημαντικό το οποίο ήταν αρνητικό να φοιτούν στις τουριστικές σχολές ήταν η κατάργηση των οικοτροφείων. Αν θυμάστε παλιά και η σχολή στο Θέρμα αλλά και η ανωτέρα τουριστική σχολή λειτουργούσαν τα οικοτροφεία το χειμώνα με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να έχουν δωρεάν στέγη, δωρεάν φαγητό και το καλοκαίρι λειτουργούσαν αυτά σαν ξενοδοχεία. Άρα ωφελείται η σχολή, είχε όφελος. Αυτά έχουν καταργηθεί τώρα τα οικοτροφεία. Οπότε οι υποψήφιοι σπουδαστές ή αυτοί οι οποίοι φοιτούν σε αυτές τις δύο σχολές είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν και στέγη και φαγητό. Οπότε προτιμούν κάποιες άλλες σχολές, οι οποίες τελειώνουν και πιο γρήγορα και βρίσκουν και πιο γρήγορα δουλειά. Και έτσι δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς τις τουριστικές σχολές λόγω της υποβάθμισης και εγκατάλειψης από όλες τις κυβερνήσεις των προηγουμένων ετών. Οπότε και σε αυτό το τομέα πρέπει να στραφούμε. Οπωσδήποτε αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης και επαναλειτουργία των οικοτροφείων στις τουριστικές σχολές. Ναι. Φαντάζομαι ότι λέτε το αυτονόητο τώρα και εδώ είναι η αντίφαση. Έχουμε μια χώρα η οποία κινείται πάνω στον τουρισμό. Έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά αναζητάει καταρτισμένους ανθρώπους. Ένα χώρο που έχει κεφάλαιο δηλαδή και αντί αυτή η χώρα να επενδύσει εκεί στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, έρχονται διαχρονικά κυβερνήσεις και η Αστέρ π.χ. πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Αυτή είναι η αλήθεια και καλά κάνετε που το επισημαίνετε. Τώρα, εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω με αφορμή μια πολύ σημαντική εκδήλωση που έχουμε τη Δευτέρα και γίνεται μάλιστα και στο Platinum. Έχει να κάνει με τον ΣΕΤΕ και θα βρεθεί εδώ και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας, και βεβαίως όλο το δυναμικό του ΣΕΤΕ. Η εκδήλωση τι έχει ως στόχο? Η εκδήλωση του ΣΕΤΕ είναι περιφερειακό συνέδριο. Σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς διοργανώνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Θα ανακοινωθεί η Εθνική Στρατηγική για τον Ελληνικό Τουρισμό για τα 12, για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αλλά περισσότερο για τα 12. Όπως είπατε, θα είναι κοντά μας και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλιας. Θα είναι ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο κύριος Ρέτσος. Θα είναι η CEO του Marketing Greece, η κυρία Δρέτα. Και ανώτατα στελέχη του ΣΕΤΕ, όπως ο κύριος Κικίλιας και ο Άρης Οίκος, επιστημονικοί διευθυντές και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Φυσικά, περιφερειάρχης δήμαρχος, τουριστικοί φορείς, αρχές από τη Ρόδο, ξενοδόχοι. Οπότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και η στρατηγική του δωδεκανησιακού τουρισμού. Οπότε τότε θα υπάρξουν ανταλλαγές απόψεων, υποθετήσεις. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα γίνει τη Δευτέρα από τις 12 ως τις 3 στο ξενοδοχείο Platinum, το δικό μας. Οπότε προετοιμαζόμαστε ήδη από σήμερα και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία και ως προς την εργάνωση, αλλά και ως προς τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα, τα οποία πιστεύω ότι είναι θετικά. Και μας δίδεται η ευκαιρία από τη στιγμή που έχουμε Υπουργό Τουρισμού, έχουμε ΣΕΤΕ, έχουμε ΙΝΣΕΤΕ, έχουμε την Marketing Greece. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να τους έχουμε στον τόπο μας, να απαιτήσουμε και να επιδιώξουμε όσο το δυνατό περισσότερο ωφέλη για τον ροδιακό και δωδεκανησιακό τουρισμό.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ματσίκο. Και κλείνοντας, να πω ότι έχουμε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που παρουσιάζεται το Master Plan, δηλαδή η στρατηγική για το Νότιο Αιγαίο Δωδεκάνησα. Την ίδια ώρα, εγώ δεν μπορώ να μην λησμονήσω ότι οι εκδηλώσεις που κάνατε εσείς ως σύλλογος κάθε χρόνο, όχι μόνο ήταν πολύ μπροστά, αλλά και το πάνελ των ομιλητών ή των παρισταμένων ήταν αυτοί οι οποίοι διακινούν τον τουρισμό στην Ευρώπη. Το σημειώνω γιατί έχει την αξία του. Λοιπόν, και έρχεται και επικροτεί αυτό που σας είπα, ότι δεν είναι σχόλιο φιλοφρόνησης απέναντί σας, είναι μια αξιολογική κρίση με βάση την εμπειρία μου και ως δημοσιογράφος και τα 5 χρόνια ως ερετός. Οπότε ξέρω τι λέω. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Ματσίκο. Επαναλαμβάνω, προσωπική μου άποψη, από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν άριστα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλίμονο. Έτσι, και η εμπειρία έχει να κάνει και το επάγγελμα. Υπάρχουν και επαγγελματίες ξενοδόχοι. Αλλά λέω για στελέχη τα οποία προέρχονται από κάτω, ανεβαίνουν, έχουν μια πορεία και μπορεί κανείς να διαπιστώσει ή να κριτικάρει ή να εκτιμήσει τη διαδρομή που έχουν στο χρόνο και τη διάρκεια, αν θέλετε, αλλά και μια οραματική προσέγγιση για αυτό που λέγεται ροδιακός τουρισμός. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο δίνει ως πολύ μεγάλο πλατέρημα αυτό το κανάλι, αυτός ο σταθμός, είναι η πλατφόρμα της Κοσμοτέ, όπου από τη μία προβάλλουμε τον τόπο μας, από την άλλη θα δούμε και περιοχές ως μια ευκαιρία κάποια στιγμή το χειμώνα ή το καλοκαίρι ή ως μια επιλογή δική σας να πάτε να τις δείτε, γιατί είναι μια πανέμορφη χώρα αυτή η Ελλάδα, πραγματικά πανέμορφη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.